Εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, τον κύριο Ανδράκη, γιατί είχαμε φωτιά, πυρκαγιά σε λεωφορείο που αναγκάστηκε να κλείσει και ο αυτοκινητόδρομος. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Σάβα. Καλή χρονιά. Είναι η πρώτη φορά που μιλούμε για φέτος. Καλή χρονιά. Ναι, πολύ σωστά αναφέρατε. Εμείς κληθήκαμε στις 11:47 για μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε σε λεωφορείο εν κινήσει στον αυτοκινητόδρομο Λευκοσίας-Λεμεσού στο ύψος της Καγκουράτζας. Ανταποκρίθηκαμε εκεί με μέλη της αστυνομίας και από την ΕΜΑΚ με δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα. Τόσον οι επιβαίνοντες, και θέλω να το διευκρινίσω αυτόν, όσον και ο οδηγός απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να κινδυνεύσει κανείς και δεν εμπνέει κανένας λόγος ανησυχίας. Η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από το χώρο της μηχανής και επεκτάθηκε στο χώρο επιβατών, καθώς επίσης και σε ξηρά χόρτα. Είναι υπό έλεγχο η πυρκαγιά. Γίνονται διευθετήσεις για μεταφορά των επιβατών στον προορισμό τους. Επίσης, όπως είπατε, είχε αποκοπεί η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο για το διάστημα το οποίο μένεται η πυρκαγιά. Έχω ακούσει τον Διευθυντή Ντροχιάς Αρχείου να λέει ότι η μία λωρίδα αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερη, άρα υπάρχει διακίνηση. Αυτά έχουν συμβεί, κυρία Σάβα. Ναι. Τώρα, το λεωφορείο αυτό είναι ιδιωτικό, είναι των δημόσιων συγκοινωνιών. Έχω την εντύπωση, θα διευκρινιστεί καλύτερα, αλλά η πρώτη πληροφόρηση που έχω είναι ιδιωτικής εταιρείας. Μάλιστα. Σημασία έχει πως δεν κινδύνευσε κανείς. Ναι. Αυτό κρατάμε. Κύριε, γιατί θα σας ευχαριστήσουμε.